συναδέλφισες και συνάδελφοι καλημέρα. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Χαϊδαρίου και το κάλεσμα σε σωματεία, συνδικάτα, μαζικούς φορείς για τα προβλήματα της υγείας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι της περιοχής της Δυτικής Αθήνας. Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να προχωρήσω σε μια καταγγελία για ό,τι συμβαίνει αυτές τις μέρες στην Καλαμάτα, στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, εκεί που κάποιοι καρεκλοκένταυροι, κάποιοι γραμματάκηδες, αγνοώντας την εργατική τάξη και τα προβλήματά της, προσπαθούν να στήσουν ένα συνέδριο με νόθους, μη εκλεγμένους, μαϊμούδες και μπράβους, συνέδριο για να κρατήσουν τις καρέκλες τους. Δεν είναι άμυροι ευθυνών για ό,τι ζει και τραβάει αυτή τη στιγμή ο λαός μας. Είναι αυτοί που όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης έβαλαν πλάτη στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων για να περάσουν όλα αυτά τα μέτρα που σήμερα ταλανίζουν τη ζωή μας. Είναι αλήθεια ότι ζούμε και εργαζόμαστε σε μια περιοχή όπου τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουμε είναι πολλά και ξαναγκαζόμαστε με βάση την κατάσταση που υπάρχει να βάζουμε όλο και πιο βαθιά το χέρι στις άδειες τσέπες μας για να μπορέσουμε να βρούμε γιατριά, γιατί οι δημόσιες δομές υγείας που υπάρχουν δεν μπορεί να τις καλύψουν. Η κατάσταση στο Αττικό Νοσοκομείο είναι τραγική. Τα ράτσα καθημερινά πολλαπλασιάζονται. Η έλλειψη σε ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή είναι τεράστιες. Το νοσοκομείο της Δυτικής Αθήνας πρώην Λιμωδών εξακολουθεί να λειτουργεί ως πρωτοβάθμια μονάδα υγείας. Τα ιατρεία του πρώην Ίκα, ΕΟΠΗ, όπως και αν λέγονται, υπολειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό και έλλειψη σε βασικές ειδικότητες και με αναμονή για ραντεβού έως και 3 μήνες. Η σημερινή άθλια κατάσταση στην υγεία, πρόνοια, είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρεί τις παροχές υγείας κόστος και τις παροχές υγείας στο λαό κόστος και το φάρμακο εμπόρευμα. Αυτή την πολιτική ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν, αλλά και οι σημερινοί. Για μας, στον κλάδο των κατασκευών, το ζήτημα της υγείας πρόνοιας είναι ακόμα πιο έντονο. Η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς και η παντελής έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας έχουν ως αποτέλεσμα καθημερινά να έχουμε και ένα εργατικό ατύχημα. Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες ακατεμένοι κάθε χρόνο να ψάχνουν να βρουν γιατριά σε αυτό το σύστημα. Αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουν οι οικοδόμοι στην ανάπτυξη και την κρίση για να θησαυρίζουν τα μονοπόλια του κλάδου. Και επειδή δεν μπορεί τα εκατομμύρια να ρέουν άφθονα για τα μονοπόλια και τους ολιγάρχες της ιδιωτικής υγείας, δεν είναι δυνατόν να δίνουμε κάθε χρόνο 4 δις ευρώ για τη συμμετοχή της χώρας μας στον εγκληματικό δολοφονικό οργανισμό του ΝΑΤΟ και από την άλλη πλευρά οι εργάτες να ψάχνουν να βρουν γιατρό και φάρμακο. Σας καλούμε όλους και όλες σε οργάνωση, στα σωματεία, στα συνδικάτα, στις λαϊκές επιτροπές για να δώσουμε τη μάχη για καθολικά δημόσια δωρεάν υγεία, για όλους, για μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία και σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας. Με μορφή πλήρους απασχόλησης και με δικαιώματα. Την απαραίτητη χρηματοδότηση στα νοσοκομεία και σε όλες τις δομές υγείας. Για να ανακτήσουμε όλες τις απώλειες σε μισθούς και συντάξεις.